Γεια σας φίλοι και φίλες μου, σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα καυτό θέμα και το ονομάζω καυτό γιατί πρόκειται για τον καρκίνο. Σήμερα εξειδικευμένα θα μιλήσουμε για τον καρκίνο του μαστού. Είναι μια ασθένεια η οποία προσβάλλει πάρα πολλές χιλιάδες γυναικών και ο λόγος είναι ότι δεν ξέρουν να το αντιμετωπίσουν. Ο Ιπποκράτης σε μία από τις ρίσεις του έλεγε καλύτερα το προλαμβάνειν, καλύτερα το προλαμβάνειν παρά το θεραπεύειν. Και το ότι η τροφή είναι το φάρμακό μας. Δυστυχώς δεν εισακούεται, με αποτέλεσμα να βλέπουμε όλο και μεγαλύτερο πλήθος ανθρώπων να αρρωσταίνει. Αρρωσταίνει γιατί δεν γνωρίζει, υπάρχει άγνοια. Δεν υπάρχουν ασθένειες, δεν υπάρχουν θεραπευτές. Υπάρχει μόνο τοξικότητα μέσα στον οργανισμό, η οποία γενοβολά διάφορα συμπτώματα. Ένα από αυτά τα συμπτώματα είναι και ο καρκίνος του στήθους, των μαστών. Κάτι άλλο που δεν γνωρίζουν πάρα πολλοί άνθρωποι είναι η λέξη ομοιόσταση, για την οποία θα αναφερθώ αργότερα και θα παρακαλέσω να γίνει, να αφομοιωθεί από εσάς για να μην αρρωσταίνετε. Μας φτάνουν τα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Δεν χρειάζεται να είμαστε ασθενείς. Και ειδικά εμείς οι ηλικιωμένοι θα πρέπει να βάλουμε ένα στόχο στη ζωή μας, να πεθάνουμε όρθιοι. Να μην επιβαρύνουμε ούτε τον εαυτό μας, ούτε και τους άλλους. Και ας ξεκινήσουμε με ένα από τα όργανα των γυναικών, με τους μαστούς. Οι μαστοί βρίσκονται στο θωρακικό τείχωμα και αναπτύσσονται στις γυναίκες στη διάρκεια της εφηβείας, όταν αρχίζουν να παράγονται οι γυναικείες ορμόνες, δηλαδή η προγεστερόνη, η στρογόνα, από τις οθήκες. Στον άνδρα οι μαστοί παραμένουν ατροφικοί, σπάνια διωγγώνονται, δηλαδή τότε έχουμε τη γυναικομαστία, οπότε ο άντρας θα πρέπει να διερευνηθεί. Ο μαστός αποτελείται από 15 έως 20 λόβια, τα οποία περιέχουν πολλά μικρά λοβίδια που με τη σειρά τους περιέχουν αδένες που παράγουν το γάλα. Η παροχέτευση γίνεται από μικρούς σωλήνες που εκβάλλουν στη θηλή του μαστού, που βρίσκεται στο κέντρο μιας κούρας περιοχής του δέρματος που ονομάζεται θηλαία άλος. Μεταξύ των λοβιδίων και των πόρων υπάρχει λίπος. Οι μαστοί περιέχουν επίσης λεμφαγεία και λεμφαδένες που παγιδεύουν μικρόβια, καρκινικά κύτταρα και άλλες βλαβερές ουσίες, εμποδίζοντάς τα έτσι να φτάσουν στη κυκλοφορία. Οι μαστοί είναι όργανα που χρησιμεύουν για να παράγουν το γάλα και αποτελούνται από διάφορους ιστούς: αδενικός ιστός, λιπόδης ιστός, μυϊκός ιστός, που με τη σειρά τους αποτελούνται από διάφορα κύτταρα, αδενικά που παράγουν το γάλα, λιπόδη που στηρίζουν το μαστό, μυϊκά κύτταρα που βοηθούν στην παραγωγή του γάλακτος. Μία πάθηση προκαρκινική, θα τολμούσα να πω, είναι η αποτιτανώσεις του μαστού. Τι είναι αποτιτανώσεις και τι τις προκαλεί? Είναι καταθέσεις ασβεστίου μέσα στους ιστούς του μαστού. Εμφανίζονται σαν λευκές κοιλίδες ή κοιλίδες στη μαστογραφία, αλλά δεν μπορούν να γίνουν αισθητές κατά τη διάρκεια μιας εξέτασης του μαστού.
Οι αποτιτανώσεις του μαστού είναι κοινές στις μαστογραφίες και πάρα πολύ διαδεδομένες μετά την εμεινόπαυση. Αν και είναι συνήθως καλοήθεις, ορισμένες μορφές αποτιτανώσεων είναι σφιχτά συμπλέγματα με ακανόνιστα σχήματα, μπορούν να υποδεικνύουν καρκίνο του μαστού ή προκαρκινικές αλλαγές στον ιστό του μαστού. Σε μία μαστογραφία, οι αποτιτανώσεις του μαστού εμφανίζονται σαν μικροαποτιτανώσεις. Εμφανίζονται σαν μεγάλα λευκά στίγματα ή παύλες. Δεν χρειάζονται περαιτέρω δοκιμές ή παρακολουθήσεις. Εμφανίζονται σαν λευκές χιλίδες, ίδιες με τους κόκκους του αλατιού. Ορισμένα μοντέλα μπορεί να είναι πρώιμα στάδια σημάδια του καρκίνου. Εάν οι αποτιτανώσεις του μαστού φαίνονται ύποπτες στην αρχή της μαστογραφίας, θα πρέπει να κληθείτε για πρόσθετες προβολές για μεγέθυνση, για να γίνει μια πιο προσεκτική εξέταση. Εάν και η δεύτερη μαστογραφία εξακολουθεί να είναι ανησυχητική για καρκίνο, ο γιατρός θα σας συστήσει πιθανόν κάποια βιοψία για να το γνωρίσετε. Αιτίες. Μερικές φορές οι αποτιτανώσεις δείχνουν τον καρκίνο του μαστού όπως σπορογενές καρκίνωμα, αλλά οι περισσότερες αποτιτανώσεις προκύπτουν συνήθως από καλοήθεις συνθήκες. Οι πιθανές αιτίες αποτιτανώσεων περιλαμβάνουν καρκίνο του μαστού, κύστες του μαστού, ιναδένωμα, μια στερεή δηλαδή καλοήθη μάζα που είναι περισσότερο συχνή σε νέες κοπέλες, εκρήσεις των κυττάρων ή υπολείμματα, καρκίνωμα πόρου, προηγούμενος τραυματισμός ή χειρουργική επέμβαση στο στήθος που δημιουργεί νέκρωση του λίπους, προηγούμενη θεραπεία ακτινοβολίας για καρκίνο και έχουμε επίσης μία ασβεστοποίηση των αιμοφόρων αγγείων. Άλλη αιτία, προϊόντα που περιέχουν ραδιοαδιαφανή υλικά ή μέταλλα, όπως είναι τα αποσμητικά, και εδώ στα αποσμητικά, ειδικά τα αποσμητικά της μασχάλης, θα πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ όλοι, άντρες και γυναίκες, να μην είναι αντιυδρωτικό. Να έχει δηλαδή μόνο τη μυρωδιά, μόνο το άρωμα. Όσες γυναίκες χρησιμοποιείτε αποσμητικά μασχάλης αντιυδρωτικά, φιλήστε τα και πετάξτε τα, διότι κλείνουν οι πόροι κάτω από τη μασχάλη, εμποδίζοντας έτσι τα βαρέα μέταλλα και τις τοξίνες να απομακρυνθούν από το σώμα. Είναι μία πιθανή αιτία καρκίνου του μαστού. Κρέμες προσώπου ή σκόνες μπορεί να μιμούνται από τιτανώσεις στην μαστογραφία, καθιστώντας πιο δύσκολη την ερμηνεία. Κατά πόσον οι αποτιτανώσεις οφείλονται σε καλοήθεις ή καρκινικές αλλαγές. Εξαιτίας αυτού, τα προϊόντα της επιδερμίδας κάθε είδους δεν θα πρέπει να φοριούνται κατά τη διάρκεια μιας μαστογραφίας. Διάγνωση. Ο καρκίνος του μαστού δεν προλαμβάνεται πρωτογενώς, διότι δεν γνωρίζουμε ακόμη τον παράγοντα της δημιουργίας του, αλλά δεύτερο γενός
με έγκαιρη διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία. Βέβαια, προσωπικά έχω άλλη άποψη για το θέμα του καρκίνου, διότι πώς είναι δυνατόν ένας θεραπευτής, ένας γιατρός να θεραπεύσει μία πάθηση, μία ασθένεια χωρίς να γνωρίζει τα αίτια? Εάν δεν είναι τραγελαφικό, είναι το λιγότερο ηλίθιο. Η δευτερογενής πρόληψη περιλαμβάνει αυτοεξέταση, κλινική εξέταση από γιατρό και μαστογραφία. Η διάγνωση ξεκινά όταν ανακαλυφθεί μία μάζα στο μαστό μετά από ψηλάφιση ή μαστογραφία ή υπέρηχο, και στη συνέχεια ακολουθούν εξετάσεις ώστε να διευκρινιστεί η διαφορά ανάμεσα σε ένα συμπαγή όγκο και μια κίστη γεμάτη νερό. Υπάρχουν 4 διαγνωστικές μέθοδοι. Πρώτον, η κυταρολογική βιοψία γίνεται με μια λεπτή βελόνα που προσαρμόζεται σε μια σύρυγα και επιτρέπει την αναρρόφηση κυττάρων από την ύποπτη περιοχή του μαστού. Δεύτερο, ιστολογική βιοψία. Η βελόνα σε αυτή την περίπτωση είναι μεγαλύτερη, απαιτείται τοπική αναισθησία και τομή και το υλικό που θα μελετηθεί είναι ιστολογικό. Τρίτον, στερεοτακτική βιοψία, όπου γίνεται λήψη του ιστολογικού υλικού με την καθοδήγηση ειδικών μηχανημάτων. Τέταρτον, έχουμε την ανοιχτή χειρουργική βιοψία, όπου η ταυτοποίηση της φύσης της ύποπτης περιοχής γίνεται με γρήγορη βιοψία κατά τη διάρκεια του χειρουργείου πριν από την αφαίρεση του όγκου. Στάδια. Η σταδιοποίηση της νόσου είναι σημαντική τόσο για την πρόγνωση όσο και για τη θεραπεία. Η ταξινόμηση γίνεται ανάλογα με το μέγεθος του πρωτοπαθούς όγκου, με την προσβολή των μασχαλιαίων λεφαδένων, με την παρουσία ή όχι μεταστάσεων. Υπάρχουν 5 στάδια. Στο 0 στάδιο εντοπίζεται το σημείο προέλευσης που έχει αρχίσει να διηθηθεί στους γύρω ιστούς ή να διασπείρεται στους γύρω ιστούς. Στο δεύτερο στάδιο, στο πρώτο στάδιο μάλλον, ξεκινήσαμε από 0, ο όγκος είναι περίπου 2 εκατοστά ή και πιο μικρός και δεν υπάρχει καμία ένδειξη για διασπορά. Στο δεύτερο στάδιο, ο όγκος είναι 2 με 5 εκατοστά χωρίς διασπορά στους λεφαδένες. Στο επόμενο αμέσως στάδιο, ο όγκος είναι 2 με 5 εκατοστά με θετικούς λεμφαδένες ή όγκος μεγαλύτερος των 5 εκατοστών χωρίς λεμφαδενικές μεταστάσεις. Στο επόμενο στάδιο, ο όγκος είναι μεγαλύτερος από 5 εκατοστά και διακρίνεται προσβολή των σύστηκων μασχαλιαίων λεμφαδένων που συμφύονται μεταξύ τους ή με άλλους ιστούς. Κατόπιν, οι προσβεβλημένοι θωρακικοί λεμφαδένες και όγκος που επεκτείνεται πλέον στο θωρακικό τείχωμα προσβάλλει και εξελκώνει το δέρμα, το τεντώνι. Και τελευταία, έχουμε διασπορά στους λεμφαδένες αλλά και απομακρυσμένες μεταστάσεις ή προσβολή της επιδερμίδας και του θωρακικού τειχώματος πέρα από την περιοχή του μαστού. Θεραπεία.
Το αρχικό βήμα για την αντιμετώπιση της νόσου είναι η χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του όγκου. Στη συνέχεια, η μετεγχειρητική θεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία, ορμονοθεραπεία. Τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη είναι το μέγεθος και η διαφοροποίηση του όγκου, η ύπαρξη ορμονικών υποδοχέων, το αποτέλεσμα της εξέτασης και γενικότερα η κατάσταση της υγείας της ασθενούς. Τι συμβαίνει με την χημειοθεραπεία? Η χημειοθεραπεία καταστρέφει τα κύτταρα που έχουν τα κύτταρα που αποτελούν τον αρχικό όγκο. Έτσι, χορηγείται ενδοφλεβίως με συνδυασμό δύο-τριών φαρμάκων σε κύκλους θεραπειών χωρίς να απαιτείται εισαγωγή στο νοσοκομείο. Επειδή τα φάρμακα είναι χημικά, έχουν δυσάρεστες παρενέργειες για τον οργανισμό, κυρίως στο αίμα. Έτσι, έχουμε πτώση του αιματοκρίτη και πτώση των λευκών. Στο γαστρεντερικό σωλήνα αρχίζουν οι εμετοί και τα μαλλιά αρχίζουν να πέφτουν. Τα δε νύχια μαυρίζουν. Σήμερα περιορίζονται, λένε, αυτές οι παρενέργειες με τη χορήγηση βοηθητικών φαρμακευτικών συσκευασμάτων. Λένε. Ακτινοθεραπεία. Μπορεί να χορηγηθεί προεγχειρητικά με σκοπό την ελάττωση του μεγέθους του όγκου ή ως συμπλήρωμα των συντηρητικών χειρουργικών επεμβάσεων, όπως η μερική μαστεκτομή ή σε ορισμένες περιπτώσεις ριζικής μαστεκτομής. Τρίτον, η ορμονοθεραπεία. Εάν στον όγκο υπάρχουν ορμονικοί υποδοχής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ορμονοθεραπεία μόνη ή σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία και συνήθως χορηγείται το ταμοξιφέν. Πιλωτική μελέτη σε γυναίκες που υποβάλλονται σε ορμονοθεραπεία έδειξε ότι το γανόδερμα λούσιντουμ δρά ευεργετικά στη σχετιζόμενη με τον καρκίνο κόπωση και στην ποιότητα ζωής. Επίσης, βελτιώθηκε η συναισθηματική λειτουργία των γυναικών που έλαβαν μέρος στη μελέτη, το οποίο δείχνει ότι το γανόδερμα έχει μία θέση στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης όταν η θεραπεία με τα παραδοσιακά αντικαταθλιπτικά είναι ανέφικτη. Στα αρχικά στάδια, ο καρκίνος του μαστού δεν παρουσιάζει σημάδια ή συμπτώματα. Δεν προκαλεί πόνο, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν συμπτώματα καρκίνου του μαστού σε πρώιμα στάδια, είναι σημαντική η συχνή παρακολούθηση, η αυτοεξέταση και η κλινική εξέταση από ειδικευμένο γιατρό. Συμπτώματα σε επόμενα στάδια του καρκίνου του μαστού. Ο καρκίνος του μαστού δεν είναι μια ξένη και σπάνια νόσος που δεν θα έπρεπε να μας απασχολεί. Αντίθετα, πρόκειται για έναν από τους πιο συχνά εμφανιζόμενους καρκίνους. Και όπως κάθε νόσος, έτσι και αυτή, για να την νικήσει κάποιος, θα πρέπει πρώτα να την προλάβει. Η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού κρίνεται ζωτικής σημασίας, ιδιαίτερα όταν αυτός προσβάλλει άτομα που βρίσκονται σε νεαρή ηλικία. Ποια είναι όμως τα συμπτώματα εκείνα που κρούν τον κόδωνα του κινδύνου? Πιθανόν να έχετε ακούσει ότι οι περισσότερες γυναίκες οι οποίες διαγνώσκονται με καρκίνο του μαστού εμφανίζουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο από τον όγκο που βρίσκει ο γιατρός στο στήθος τους. Ένας όγκος που δεν προϋπήρχε στο σημείο αυτό
και τελικά αποδεικνύεται ότι είναι καρκίνος. Παρόλα αυτά, ο όγκος δεν είναι το μόνο ένοχο σύμπτωμα για την ύπαρξη της νόσου. Μιας και σύμφωνα με μελέτη που παρουσιάστηκε σε συνέδριο του Εθνικού Ινστιτούτου Έρευνας για τον Καρκίνο στην Αγγλία, μία στις 6 γυναίκες που διαγιγνώσκονται με καρκίνο του μαστού αναφέρουν πρώτα κάποιο άλλο σύμπτωμα που δεν είναι ο όγκος του στήθους. Λόγω της ελλιπούς ενημέρωσης σχετικά με τα λιγότερα κοινά συμπτώματα του καρκίνου του μαστού, οι μελετητές υπέθεσαν ότι αυτά τα μη τυπικά συμπτώματα μπορούν να καθυστερήσουν τη διάγνωση της ασθένειας και τη θεραπεία της. Κάτι τέτοιο δεν αναιρεί το γεγονός ότι κάθε γυναίκα οφείλει να συνεχίσει να ψηλαφίζει το στήθος της καθημερινά. Μάλιστα, με βάση την ίδια μελέτη, το 83% των γυναικών με καρκίνο του μαστού εντόπισαν πρώτα κάποιο εξόγκωμα και μετά απευθύνθηκαν στον γιατρό τους. Τα μη τυπικά συμπτώματα του καρκίνου του μαστού είναι πιθανό το δέρμα στο στήθος να εμφανίσει σημάδια που παραπέμπουν σε μπάλωμα και έτσι η επιφάνεια του στήθους να γίνει τραχιά ή να παρατηρήσετε κάποιες σφολίδες και σκληρότητα. Ακόμη σε κάποιες περιπτώσεις οι αδένες του στήθους φράζουν με αποτέλεσμα να προκαλούνται αλλαγές στην επιδερμίδα που κάνουν το στήθος να μοιάζει ότι είναι καλυμμένο με φλούδα πορτοκαλιού. Μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις. Η πρώτη αλλαγή είναι στην επιδερμίδα, ειδικά στην επιφάνεια του στήθους, η οποία δείχνει να έχει τη μορφή του πορτοκαλιού. Δεύτερη αιτία, το πρισμένο στήθος. Είναι δυνατόν ένας όγκος που βρίσκεται κάτω από την επιδερμίδα να μην έχει γίνει αντιληπτός από τη γυναίκα, αλλά να αλλάξει το σχήμα και το μέγεθος του στήθους, μία αλλαγή που ίσως αποδοθεί σε άλλους λόγους άσχετους μέχρι να γίνει η ιατρική διάγνωση. Μπορεί αυτός ο όγκος επίσης να προκαλεί πόνο, ένα σύμπτωμα για το οποίο παραπονιέται περίπου το 6 με 8% των γυναικών. Άλλη αλλαγή είναι στις θηλιές. Πρόκειται για την αντιστροφή της θηλής, δηλαδή για την κατάσταση κατά την οποία η θηλή του στήθους γυρίζει προς τα μέσα και αυτό οφείλεται σε κάποια μάζα που αναπτύσσεται στο εσωτερικό του στήθους και έτσι αλλάζει το σχήμα του. Τέτοιες ανομαλίες στις θηλές αναφέρουν το ποσοστό του 7 με 9% που διαγνώστονται με καρκίνο του μαστού. Εκρήσεις από τις θηλές. Εάν οι εκρήσεις συμβαίνουν χωρίς να αγγίζετε ή να πιέζετε το στήθος σας και ειδικά τις θηλές, εάν έχουν αίμα ή εντοπίζονται μόνο στον ένα μαστό, τότε θα πρέπει να απευθυνθείτε στο θεράποντα ιατρό σας. Άμεσα. Σημάδια προχωρημένης νόσου. Εάν η γυναίκα δεν δώσει σημασία στα παραπάνω αναφερτέντα συμπτώματα, τότε μπορεί να εμφανίσει σημάδια προχωρημένης νόσου, όπως θερμό και κόκκινο μαστό, φλεγμονώδης καρκίνος, πόνους στα οστά, μεγάλη διόγκωση λεφαδένων στη μασχάλη και άλλα. Τονίζεται ιδιαίτερα η μεγάλη αξία της προληπτικής τακτικής εξέτασης των μαστών με μαστογραφία σε γυναίκες μετά την κλιμακτήριο που δεν παρουσιάζουν σημάδια ή συμπτώματα της νόσου.
και πάμε στον καρκίνο του μαστού. Ο καρκίνος του μαστού αναπτύσσεται από τα αδενικά κύτταρα των πόρων και των λοβιδίων. Σπάνια όμως αναπτύσσονται κακοήθειες και από το λιπόδι ή το μυϊκό ιστό που λέγονται σαρκώματα. Κάθε διόγκωση του μαστού δεν είναι απαραίτητα και καρκίνος. Οι καλοήθεις όγκοι συνήθως είναι ομαλοί, δεν επεκτείνονται σε άλλα όργανα και η αφαίρεσή τους συνεπάγεται τη μία επανεμφάνισή τους. Αντίθετα, ο καρκίνος του μαστού αναπτύσσεται προοδευτικά, διηθεί τα παρακείμενα όργανα ή ιστούς, το δέρμα, τους μύες, τους λεφαδένες και αργότερα μπορεί ο οργανισμός να κάνει καρκίνο στο σηκώτη, στους πνεύμονες, στα οστά, στον εγκέφαλο και αλλού. Τονίζουμε ότι ο καρκίνος του μαστού δεν είναι μεταδοτικός. Πότε είναι απαραίτητη η μαστεκτομή από καρκίνο του μαστού? Η μαστεκτομή θεωρείται εδώ και αρκετές δεκαετίες η θεραπεία επιλογής στον καρκίνο του μαστού. Από τη δεκαετία του 1980 όμως αμφισβητήθηκε σαφώς το ογκολογικό της όφελος. Άρχισαν να γίνονται οι πρώτες επεμβάσεις διατήρησης του μαστού σε καρκίνο με τεταρτεκτομές. Σήμερα, μετά από 30-40 δεκαετίες, γνωρίζουμε από πλήθος μελετών και με παρακολούθηση 20 ετίας ότι η μαστεκτοπή δεν προσφέρει τίποτα στην επιβίωση εάν εξαιρέσει κανείς κάποιες ειδικές περιπτώσεις. Στη χώρα μας υπολογίζονται ότι γίνονται 60% περισσότερες μαστεκτομές από όσο θα ήταν ογκολογικά απαραίτητες. Η ασθενή μπορεί βέβαια να κάνει αποκατάσταση, αλλά αυτό σημαίνει περισσότερες επεμβάσεις, σημαίνει νοσηρότητα, τεράστιο ψυχολογικό κόστος και οικονομικό. Τέλος, ο μαστός μετά την αποκατάσταση μιας εγχείρησης δεν είναι ποτέ ο ίδιος με το φυσιολογικό μαστό της γυναίκας, ακόμη και αν χρησιμοποιηθεί αυτόλογος, δηλαδή δικός της ιστός. Ο λόγος που μπορεί συχνά να προτείνεται στην ασθενή η μαστεκτομή είναι ο εξής. Είναι δύσκολο έως αδύνατο να επιτευχθεί καλό αισθητικό αποτέλεσμα με τις παραδοσιακές τεχνικές, εάν ο όγκος βρίσκεται σε δυσμενή θέση ή είναι μεγάλος σε σχέση με το μαστό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι σύγχρονες ογκοπλαστικές τεχνικές από χειρούργο μαστού, κατάλληλα εκπαιδευμένο σε αυτές, βοηθούν να αποφευθεί η μαστεκτομή και μάλιστα επιτυχάνοντας καλύτερα όρια από εκείνα της κλασικής χειρουργικής. Έτσι, σαν ενδείξεις μαστεκτομής παραμένουν εκείνες στις οποίες υπάρχει ογκολογικό όφελος και είναι οι κάτωτοι. Πρώτο, φλεγμονώδης καρκίνος μαστού, πολυκεντρικός καρκίνος μαστού, πολυκεντρικό DCIS, αδυναμία ελέγχου του μαστού σε ασθενή με ιστορικό με τις κλασικές απεικονιστικές μεθόδους, πολύ μεγάλος όγκος σε σχετικά μικρό μαστό, γονιδιακός καρκίνος μαστού. Και τρίτο και τελευταίο, η επιθυμία της ενημερωμένης ασθενούς. Δύο άξονες είναι αυτές που διέπουν τη ζωή όλων μας. Ο ένας άξονας είναι ο τρόπος με τον οποίο αφομοιώνονται οι τροφές
και ο δεύτερος άξονας ο τρόπος με τον οποίο απομακρύνονται οι τροφές. Εάν δεν ληφθούν υπόψη, τότε κάποιος άξονας μειονεκτεί με αποτέλεσμα την ύπαρξη διαφόρων συμπτωμάτων ή ασθενειών. Ας δούμε τι σημαίνει η λέξη ομοιόσταση. Είναι η διατήρηση σταθερών συνθήκων μέσα σε φυσιολογικά όρια στο εσωτερικό περιβάλλον του σώματος των ζωντανών οργανισμών. Ο όρος που αναφέρεται επίσης σαν ομοιοστασία μπήκε για πρώτη φορά το 1929 από τον Αμερικανό φυσιολόγο Walter Cannon. Ανάμεσα στους διάφορους παράγοντες που ρυθμίζονται για την επίτευξη ομοιοστασίας περιλαμβάνονται ο όγκος, η πίεση και η σύσταση του αίματος, καθώς και η θερμοκρασία του σώματος. Οι φυσιολογικές διαδικασίες με τις οποίες εξασφαλίζεται η διατήρηση της εσωτερικής δυναμικής ισορροπίας αποτελούν τους ομοιοστατικούς μηχανισμούς οι οποίοι λειτουργούν σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης των ζωντανών συστημάτων. Στο μοριακό, στο κυταρικό, στο επίπεδο του οργανισμού, ακόμη και σε επίπεδο πληθυσμών. Οι μηχανισμοί ομοιόστασης αντιδρούν σε κάθε περιβαλλοντική αλλαγή με μία σειρά τροποποιήσεων της ίδιας έντασης αλλά διαφορετικής κατεύθυνσης προς την εξωτερική δύναμη. Στην περίπτωση που δεν αποκατασταθεί η εσωτερική ισορροπία, τότε διαταράσσεται το σύστημα και μπορεί να οδηγήσει σε ασθένεια ακόμη και στο θάνατο. Σημαντικός μηχανισμός για τη διατήρηση της ομοιόστασης αποτελεί η αναδραστική ρύθμιση κατά την οποία η αλλαγή μιας φυσιολογικής παραμέτρου γίνεται αντιληπτή από υποδοχής με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση των ομοιοστατικών μηχανισμών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αρνητική παλίνδρομη ρύθμιση του μεταβολισμού με επίδραση του τελικού προϊόντος μιας μεταβολικής αλυσίδας σε ένα στάδιο που βρίσκεται στην αρχή της αλυσίδας των αντιδράσεων. Αν μια ουσία, για παράδειγμα, παράγεται στον οργανισμό με τη δράση ενός ενζύμου ή ενζυμικού συστήματος, αρνητική ανάδραση είναι η καταστολή της δράσης του ενζύμου από την ίδια την ουσία, με αποτέλεσμα να αποφεύγεται η υπερπαραγωγή του τελικού προϊόντος. Η ομοιόσταση εξασφαλίζεται επίσης με τη δράση των ορμονών του ενδοκρινικού συστήματος από τον έλεγχο του νευρικού συστήματος. Για παράδειγμα, αύξηση της συγκέντρωσης της γλυκόζης στο αίμα προκαλεί διέγερση του παγκρέατος και έκρηξη ινσουλίνης για την απομάκρυση της γλυκόζης. Τα αισθήματα της δίψας και της πείνας είναι φυσιολογικές αποκρίσεις του οργανισμού σε νευρικά ερεθίσματα με σκοπό και στόχο την ομοιόσταση. Η διατήρηση σταθερής της θερμοκρασίας του σώματος στα ομοιόθερμα ζώα εξασφαλίζεται με αποτελεσματικούς μηχανισμούς θερμορύθμισης. Διάφορες συσκευές που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας διαθέτουν μηχανισμούς αυτορύθμισης. Ένα παράδειγμα. Το ηλεκτρικό σίδηρο διατηρεί όσο σιδερώνουμε σταθερή τη θερμοκρασία του. Αυτό γίνεται με τη βοήθεια μιας αντίστασης και ενός θερμοστάτη. Εμείς ρυθμίζουμε το θερμοστάτη στην επιθυμητή θερμοκρασία. Όταν η αντίσταση υπερθερμαίνεται, ο θερμοστάτης το καταλαβαίνει και σταματά τη λειτουργία του.
Όταν η θερμοκρασία της αντίστασης μειωθεί, τότε πάλι το καταλαβαίνει ο θερμοστάτης και επιτρέπει ξανά τη λειτουργία της αντίστασης. Αποτέλεσμα αυτού του μηχανισμού είναι το σίδηρο να διατηρεί περίπου σταθερή τη θερμοκρασία του όση ώρα λειτουργεί. Εάν δεν γινόταν αυτό, το σίδερο θα υπερθερμενόταν και τα ρούχα τα κεγόταν. Με τον ίδιο μηχανισμό αυτορύθμισης διατηρείται σταθερή η προγραμματισμένη θερμοκρασία του σίδερου ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία του εξωτερικού περιβάλλοντος. Παρόμοιους μηχανισμούς αυτορύθμισης συναντάμε και στους ζωντανούς οργανισμούς. Για να λειτουργήσουν σωστά, θα πρέπει να μπορούν να διατηρούν το εσωτερικό τους περιβάλλον, δηλαδή σύσταση και ποσότητα υγρών, θερμοκρασία και pH, pH, αλκαλικότητα, προσέξτε το, θα επιμείνω στο pH, θα ξαναμιλήσω στο pH. Η μόνη εξέταση η οποία ορίζει την ισορροπία της υγείας, σχετικά σταθερό, ανεξάρτητα από τις συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος στο οποίο ζουν οι άνθρωποι. Η ικανότητά τους αυτή ονομάζεται ομοιόσταση και για να γίνει απαιτεί ενέργεια. Απαιτείται επίσης συντονισμός της λειτουργίας διαφόρων οργάνων και συστημάτων. Οι ρυθμιστικοί μηχανισμοί με τους οποίους επιτυχάνεται η ομοιόσταση ονομάζονται ομοιοστατικοί μηχανισμοί. Με τέτοιους μηχανισμούς ρυθμίζονται πρώτον η θερμοκρασία του σώματος 36,6, η οξύτητα του αίματος, η αλκαλικότητα η οποία πρέπει να είναι 7,365, η συγκέντρωση της γλυκόζης και των αλάτων του αίματος και άλλα. Οι περισσότεροι ομοιοστατικοί μηχανισμοί του ανθρώπινου οργανισμού λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο που λειτουργεί το ηλεκτρικό σίδερο. Δηλαδή, σε διάφορα σημεία του σώματός μας, στην επιδερμίδα περιπίν, υπάρχουν όργανα υποδοχής που ανιχνεύουν διάφορες μεταβολές της θερμοκρασίας. Οι υποδοχείς στέλνουν μηνύματα σε κατάλληλα κέντρα του εγκεφάλου και τα ενημερώνουν σχετικά με τις συγκεκριμένες μεταβολές. Συγκεκριμένο κέντρο δίνει εντολές στα κατάλληλα όργανα με αποτέλεσμα να επανέρχονται οι τιμές στα φυσιολογικά επίπεδα. Ορισμένα όργανα και συστήματα οργάνων συμμετέχουν σε διάφορους ομοιοστατικούς μηχανισμούς. Ένα παράδειγμα. Το αναπνευστικό σύστημα συμβάλλει στη ρύθμιση της ποσότητας οξυγόνου και διοξιδίου του άνθρακα στους ιστούς. Το σηκώτη και οι νεφροί στη χημική σύσταση του αίματος. Ο κεντρικός έλεγχος όλων των λειτουργιών του οργανισμού είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του νευρικού και του ενδοκρινικού συστήματος. Χαρακτηριστικό αποτέλεσμα δράσης ομοιοστατικού μηχανισμού στον άνθρωπο είναι να διατηρείται σταθερή η θερμοκρασία του σώματός του στους 36,6 βαθμούς Κελσίου, ανεξάρτητα από τις μεταβολές της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος. Επαναλαμβάνω τα αποτελέσματα των ομοιοστατικών μηχανισμών του ανθρώπου. Η αλκαλικότητα είναι ακριβώς 7,365. Η πίεση του αίματος η μεγάλη είναι περίπου στις 12 μονάδες και 8 η μικρή.
και η θερμοκρασία του σώματος στους 36,6 βαθμούς Κελσίου. Όταν τρέχει ένας αθλητής, κατά τη διάρκεια της σωματικής άσκησης, οι μύες λειτουργούν έντονα, άρα απαιτούν περισσότερο οξυγόνο και παράγουν περισσότερο διοξίδιο του άνθρακα. Οι αυξημένες ανάγκες σε οξυγόνο οδηγούν σε αύξηση του ρυθμού λειτουργίας του αναπνευστικού συστήματος, που είναι το γνωστό λαχάνιασμα, και της καρδιάς. Ταυτόχρονα, λόγω της έντονης λειτουργίας των μυών, παράγονται μεγάλα ποσά θερμότητας, τα οποία θα πρέπει να απομακρυνθούν για να μην αυξηθεί η θερμοκρασία του σώματος. Άρα, πρέπει να λειτουργήσουν οι μηχανισμοί θερμορύθμισης. Εάν ρίξουμε πάνω στην επιδερμίδα λίγο ενόπνευμα, αισθανόμαστε κρύο σε εκείνο το σημείο. Αυτό συμβαίνει γιατί το ενόπνευμα εξατμίζεται. Δηλαδή, τα μόρια του ενόπνευματος απορροφούν μεγάλα ποσά θερμότητας από το σώμα μας. Αυξάνεται η κινητική τους ενέργεια και περνούν εύκολα στην αέρια φάση. Το κρύο λοιπόν που αισθανόμαστε οφείλεται στα ποσά θερμότητας που μεταφέρονται από το σώμα μας στο ενόπνευμα. Με αντίστοιχο τρόπο, η έκρηση υδρότα από τους υδροτοποιούς αδένες συμβάλλει στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι υψηλή. Φίλοι και φίλες μου, μέχρι τώρα αναλύσαμε τον τρόπο με τον οποίο ενεργεί και πράττει η συμβατική ιατρική, η οποία αναγνωρίζει ότι δεν γνωρίζει επακριβώς τις αιτίες δημιουργίας του καρκίνου. Προσωπικά πιστεύω ότι είναι θέμα και πρόβλημα ομοιόστασης. Και αυτό μπορεί να το αντιληφθεί κάποιος εάν κάνει μία απλή εξέταση αίματος για την αλκαλικότητα, για το pH. Του αίματος είναι 7,365 και τον ούρον είναι ελαφρά πιο όξινο και είναι γύρω στο 7. Μετά από πάρα πολλές εμπειρίες καρκινοπαθών, διεπίστωσα ότι οι περισσότεροι έχουν, ειδικά στα ούρα, ένα pH γύρω στο 5. Όταν το 5 με κατάλληλη θεραπεία και αγωγή γίνει 6,5-7, τότε είδα, διεπίστωσα ότι πρώτον εξαφανίζονται οι καρκινικοί όγκοι και ο άνθρωπος γίνεται απόλυτα υγιής. Πώς γίνεται αυτό? Μπορεί να γίνει πολύ απλά απομακρύνοντας τα δηλητήρια από τον οργανισμό του και καθαρίζοντας το λεμφικό σύστημα, όπου τα υγρά του λεμφικού συστήματος και το αίμα αλλάζουν ιξώδες, γίνονται πηχτά, το αίμα δεν μπορεί να τροφοδοτεί στα τριχοειδή αγκεία, το λεμφικό σύστημα έχει γεμίσει, το λεμφικό είναι ο βόθρος του ανθρωπίνου σώματος, είναι ανάλογος με το βόθρο των πολυκατοικιών. Και όταν γεμίσει ο βόθρος των πολυκατοικιών, τι συμβαίνει? Βγαίνουν τα σκατά στην επιφάνεια και βρωμάνε. Τα σκατά στην προκειμένη περίπτωση είναι η ασθένεια. Τα συμπτώματα, οποιαδήποτε και αν είναι αυτά. Ένα από αυτά είναι και ο καρκίνος του στήθους. Για να καταπολεμηθεί θα πρέπει να ακολουθήσει μία αγωγή. Πρώτον, ισορροπίας των παρασίτων. Τα παράσιτα ευθύνονται για το 50 με 60%
των συμπτωμάτων. Τα παράσιτα τρώνε το 80% της τροφής μας και μας αφήνουν 20% μαζί με τα νευροτοξικά κατάλοιπα, τα οποία ο οργανισμός τα μεταβάλλει σε λίπος, τα μεταβάλλει σε κύστες. Δεύτερον, θα πρέπει το άτομο να ακολουθήσει ξηρασία. Δηλαδή, την ξηρασία την πρωτοανακάλυψαν οι Έλληνες στα Ασκληπία, που σημαίνει ούτε τροφή ούτε νερό για μερικές μέρες. Ο άνθρωπος αντέχει 5 λεπτά χωρίς οξυγόνο, 15 μέρες χωρίς νερό και 70 μέρες χωρίς τροφή. Τι συμβαίνει με την ξηρασία? Όταν σταματάει η πέψη, ξεκινάει η αυτοίαση, ξεκινάει η αυτοθεραπεία. Έχουμε το Θεό μέσα μας, έχουμε ένα σύστημα αυτοκαθαρισμού, ένα σύστημα αυτοίασης. Χρησιμοποιήστε το. Δεν μπορούν να το πατεντάρουν και δεν το κοινοποιούν. Δοκιμάστε το. Κάντε 3, κάντε 5 μέρες, κάντε 7 μέρες ξηρασίας. Θα γίνετε άλλοι άνθρωποι. Μόνο με την ξηρασία, τίποτα άλλο. Γιατί ο οργανισμός τότε παράγει βλαστοκύτταρα. Τα βλαστοκύτταρα παράγουν λευκά στρατιωτάκια, φαγοκύτταρα, που εξουδετερώνουν, θεραπεύουν φλεγμονές ειδήματα και τρώνε τους όγκους. Γίνεται δηλαδή εγχείρηση χωρίς νηστέρι. Εάν παράλληλα γίνει και καθαρισμός των εντέρων, του παχαίως εντέρου, με κλείσματα ή με υδροκαθαρισμό, δεν υπάρχει σήμερα μεγαλύτερη ανομαλία από το να μην καθαρίζετε τα έντερά σας. Πάρα πολλοί, ειδικά άντρες, έχουν την εντύπωση ότι εάν τυχόν καθαρίσουν τα έντερα θα γίνουν πούστιδες. Δεν γίνονται πούστιδες. Απέναντίας θα αυξηθεί και η αρσενική λιμπιντό τους. Όταν οι λάχνες είναι καλυμμένες με πουρί, τότε ο οργανισμός τι κάνει? Οι λάχνες είναι καλυμμένες με πουρί, με τοξίνες. Απορροφούν τοξίνες, τις ξαναρίχνουν σε ένα τοξινωμένο οργανισμό, με αποτέλεσμα να δηλητηριάζεται όλο το σώμα. Αλλάζει το εξόδιο του αίματος, δεν μπορεί να τροφοδοτήσει τα τριχοειδή αγκία και ακολουθούν και άλλα συμπτώματα μετά. Ο εγκέφαλος δίνει εντολές. Δεν άκουσε κάποιος το πρώτο σύμπτωμα? Θα έρθει δεύτερο. Θα έρθουν τα τριγλυκερίδια, θα έρθει η πίεση, θα έρθει η δυσκυλιότητα, θα έρθει ο προστάτης, θα έρθουν αναπνευστικά προβλήματα, θα έρθουν καρδιακές αρρυθμίες. Έρχονται συνέχεια δυσμηνόρια στις γυναίκες. Οι μέρες της περιόδου πρέπει να είναι όπως είναι οι υπόλοιπες. Και δεν είναι, υπάρχει δηλαδή η υπερβολική ροή, η πόνη, η πονοκέφαλη, γιατί δεν γίνεται, δεν λειτουργεί η ομοιόσταση. Όλα αυτά είναι προβλήματα ομοιόστασης. Αυτό εννοούσε ο Ιπποκράτης όταν έλεγε «καλύτερα το προλαμβάνειν παρά το θεραπεύειν». Ας δούμε επίσης, αλλά δεν θα δούμε, πάλι θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις. Συγχωρέστε μας. Η βοτανοθεραπεία, ειδικά στον καρκίνο του μαστού, αλλά και σε όλα τα άλλα προβλήματα, προτείνει την ισορροπία της ομοιόστασης. Δηλαδή, ξηρασία, νηστεία, αποπαρασίτωση πρώτα, ξηρασία, νηστεία, αλκαλική διατροφή, υποκλεισμούς. Αυτά όλα είναι απαραίτητα με μία κάποια σειρά. Υπάρχει η Dr. Johanna Bodwink, Γερμανίδα, η οποία είναι χημικός, φυσικός, φαρμακολόγος, η οποία προτείνει ότι, και λέει, η κατανάλωση φρούτων, ξηρών καρπών και άλλων τροφών πλουσίων σε λινολενικό,
και λινολεϊκό οξύ δρούν ευεργετικά σε όλες τις μορφές καρκίνου, ειδικά του προστάτη και των μαστών, τα οποία είναι ορμονοεξαρτώμενα. Η διατροφή με τυρί cottage με λιναρόσπορους και λινέλαιο κάνει θαύμα. Επίσης, η θεραπεία με τρία φλιτζάνια ημερησίως από ένα μείγμα ποτάνων με 50% αρτεμισία και 50% τα υπόλοιπα που είναι φύλλα φράουλας, τσάι βουνού και τσουκνίδα μπορούν να κάνουν θράψη στον καρκίνο του μαστού. Επίσης, οι τοπικές διαθερμίες με κεραμική λάμπα υπερήθρων σε 42 βαθμούς. Υπάρχουν και γιατροί ογκολόγοι οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτή την μέθοδο χωρίς παρενέργειες για την θεραπεία του καρκίνου του μαστού. Βοηθούν πάρα πολύ οι επαλήψεις με ένα μείγμα από δύο λάδια, από σισαμέλαιο, το οποίο περιέχει πάρα πολύ βιταμίνη ε, ειδικά βιταμίνη ε, καθώς και έλαιο από γαϊδουράγκαθο. Εάν τυχόν λαμβάνετε ένα δισκείο ανσταξανθίνης, σεραπεπτάσης και καρνιβόρας, όλα αυτά δρούν ευεργετικά, θεραπευτικά, όχι ευεργετικά, θεραπευτικά. Και τέλος, φτάνουμε στην ινδική κάναβη, η οποία βέβαια είναι παράνομη, αλλά όσοι μπορούν να και έχουν 10 γραμμάρια λαδιού κάναβης, τα ανακατεύουν με 300 γραμμάρια βούτυρο κακάο και λαμβάνουν 3 με 5 γραμμάρια ημερησίως ή με το στόμα ή μέσω του προκτού σαν υπόθετο. Εναλλακτική λύση είναι το ανακάτεμα ενός γραμμαρίου λαδιού κάναβης με 30 ml λαδιού ατμίσματος και με μία ηλεκτρονική συσκευή μπορεί κάποιος να κάνει εισπνοές για θεραπεία. Γιατί το φυτό της κάναβης έχει την ιδιότητα να ενισχύει τα ενδοκαναβινοειδή του οργανισμού μας, καθώς υπάρχουν ειδικές υποδοχές για τα παράγωγα. Η κάναβη αποτελείται από 85 χημικές ουσίες, τα καναβινοειδή. Τα δύο πιο γνωστά καναβινοειδή είναι η καναβιδιόλη, η CBD, και η τετραϊδροκαναβιδιόλη, η THC. Το CBD εξάγεται σε μορφή ελαίου και συχνά βρίσκεται σε εγχυλίσματα ελαίου κάναβης, προσφέροντας ανακούφιση σε παθήσεις όπως είναι η επιληψία, η σκλήρυνση κατά πλάκας, η σχιζοφρένεια, οι σπασμοί, ακόμη και τον καρκίνο, σύμφωνα με έρευνες και εμπειρίες της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας και ασθενών. Στον αντίποδα, το THC, το αυτονότερο συστατικό του φυτού της κάναβης, είναι ψυχοτρόπος ουσία, η οποία κατά βάση καπνίζεται και είναι παράνομη. Εδώ τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Θα είμαι στη διάθεση ουδήποτε, ακόμη και για δωρεάν τηλεφωνική γνώμη, στο 2315 515 983 ή στο κινητό 6996 034 750. Δεν υπάρχουν ασθένειες, δεν υπάρχουν θεραπευτές, κανόνας. Οφείλετε να γίνετε εσείς οι θεραπευτές του εαυτού σας. Οφείλετε να αγαπήσετε τον εαυτό σας. Οφείλετε να έχετε συμμετοχή στη θεραπεία. Και για όσους δεν ακολουθούν ή δεν θα ακολουθήσουν αυτή τη μέθοδο, τουλάχιστον
αμφισβητήστε αυτά που σας προτείνουν μερικοί δήμονες. Δηλαδή, όταν σας προτείνουν ένα χάπι της πίεσης, ρωτήστε, έχει παρενέργειες. Γιατρέ, θα το πάρω αυτό. Πότε θα θεραπευτώ, πότε θα το σταματήσω. Ρωτήστε, πρόκειται για το δικό σας σώμα, για τη δική σας ψυχή. Αλλού και αλλού έχετε φωνή. Εκεί γιατί κολώνετε, δεν το κατάλαβα. Αμφισβήτηση των πάντων. Ναι γιατρέ, θα πάρω το χάπι της πίεσης. Έχει παρενέργειες. Η ίδια η εταιρεία γράφει κάτω στο χαρτί. Αυτό το φάρμακο που έχω κατασκευάσει η εταιρεία Φούφουτος σου καταστρέφει το σηκώτη και τα νεφρά. Ο γιατρός του συνταγογραφεί. Γιατί δεν έμαθε για το σκόρδο, δεν έκανε διατροφή στο πανεπιστήμιο και δεν είχε διάθεση να ασχοληθεί με τη θεραπεία. Του αρκεί η καταστολή. Ή ενδεχομένως γιατί υπάρχουν άλλα κεράσματα τα οποία είναι συνηθισμένα για αυτόν ή για τις οικογένειές τους. Αμφισβητήστε τους πάντες και τα πάντα. Μη δέχεστε οτιδήποτε. Σήμερα είχα μία κυρία η οποία έπαιρνε για το πάγκρεας της ινσουλίνη. Κατάφερε ο γιατρός και η ίδια να δολοφονήσουν το πάγκρεας, διότι όταν το πάγκρεας παίρνει αφιδός ινσουλίνη είναι πάρα πολύ έξυπνο, οπότε τεμπελιάζει και πεθαίνει, σταματά να λειτουργεί. Το ίδιο συμβαίνει και με τη δυσκυλιότητα. Απαγορεύονται όλα τα φάρμακα, απαγορεύονται όλα τα βότανα για τη λύση της δυσκυλιότητας. Για τη λύση της δυσκυλιότητας υπάρχουν φρούτα, υπάρχουν σαλάτες με τα οποία αποκτά και πάλι την κίνησή του το παχύτερο. Για όλα υπάρχουν λύσεις. Ψαχτείτε. Να έχετε ένα καλό βράδυ.